Ο Γιάννης με το φανταστικό του στυλ. Αυτή τη στιγμή πρεσάρουμε αντιπηκτικό στο κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ. Μετά τη στεναχώρια που έφαγε ο ιδιοκτήτης και αφού την έφαγε στον κόλο, αποφάσισε ότι συμφώνησε μάλλον να βάλουμε αντιπηκτικό. Έτσι, όχι αντιψυχτικό, αντιπηκτικό. Το συγκεκριμένο αντιπηκτικό είναι, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, γιατί έχει ξεκολλήσει το ταμπελάκι από πάνω του και δεν ξέρω πού στην ευχή είναι. Τέλος πάντων, είναι αντιπηκτικό, είναι το καλό αντι... πώς το λένε εκείνη τη λέξη? Τέλος πάντων, το αντιπηκτικό δεν μπαίνει ποτέ σκέτο. Πρέπει πρώτα να τα αραιώσεις με νερό και μετά να το βάλεις μέσα είτε στο κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ είτε στο ηλιακό. Γιατί? Γιατί το αντιπηκτικό, το ειδικό του βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι μεγαλύτερο μάλλον από το νερό. Οπότε αν συνήθως έχω ακούσει ότι κάποιοι υδραυλικοί ξεβιδώνουν το εξαριστικό του σώματος, βάζουν μια γωνία μέσα έξω, χωνάκι και ρίχνουν ατόφιο το αντιπηκτικό μέσα, να ξέρετε ότι δεν κάνουν τίποτα, την τύφλα τους στη μαύρη οι άσχετοι. Έτσι, το αραιώσαμε το αντιπηκτικό 1:4 εδώ πέρα. Έχουμε αδειάσει, αφού δοκιμάσαμε το δίκτυο του καλοριφέρ και είδαμε ότι δεν έχει πουθενά διαρροές εδώ και 2 μέρες που δουλεύει. Αδειάσαμε τα νερά του λέβητα και του κυκλώματος να ξεπληθεί και η εγκατάσταση και το καινούριο μας το λεβητάκι να φύγουν από μέσα ρινίσματα και ό,τι άλλο μπορεί να έχει από την κατεργασία την ώρα που κατασκευαζόταν στο εργοστάσιο. Έβγαλε κάτι μαυρίλες από μέσα. Το ξεπλύναμε 1-2-3 φορές και τώρα βάζουμε το αντιπηκτικό. Έλα Γιάννη. Το αραιώσαμε 1:3, 1:4 εμείς και κάθεται ο Γιάννης τώρα και τρομπάρει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Υπολογίσαμε περίπου τον όγκο του νερού. Δεν χρειάζεται το κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ σε εγκατάσταση, δεν χρειάζεται να το κατεβάζουμε, στους μείον 15 που το κατεβάζουν πολύ στους μείον 20, γιατί δεν είναι εκτεθειμένο το κύκλωμα όπως είναι στο ηλιακό, είναι πιο προστατευμένο, δηλαδή μια προστασία στους μείον 5 είναι πιστεύω αρκετή για να μας προστατεύσει το καλοριφέρ. Βέβαια να μονωθούν και οι σωλήνες και όλα αυτά. Μπορεί έξω να έχει μείον 10, αλλά για να φτάσει να πάει στους μείον 5 στο καζάνι μας ή στις σωληνώσεις που είναι μονωμένες, που θα τις μονώσει σε λίγο ο Γιάννης, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε βάλαμε το αντιπηκτικό, υπολογίζω ότι το έχω μια προστασία γύρω στους μείον 5 βαθμούς, εκεί γύρω το υπολογίζω. Το αντιπηκτικό κάνει καλό, έχει μέσα διάφορα χημικά ανταλαβούλια, μας ψιλολιπαίνει τον κυκλοφορητή, τα αυτόματα εξαριστικά, καλούτσικο είναι. Καλό κάνει, το νούμερο δεν είναι απαγορευτικό, γιατί αυτή η εγκατάσταση θα μπορούσε με 100 ευρώ να μπει το αντιπηκτικό και να μην φάει τη στεναχώρια που έφαγε εδώ ο διοκτήτης, ειδικά σε μαντέμι, έτσι. Αυτά τα που αφήνουμε τον θερμοστάτη χώρου στους συν 5 βαθμούς και όλα αυτά δεν μας προστατεύουν από την παγωνιά, γιατί συνήθως τα πολλά τα κρύα κόβεται το ρεύμα, οπότε δεν υφίσταται αντιπαγωτική προστασία ή όταν αφήνουμε τον κυκλοφορητή να λειτουργεί συνέχεια, το έχω δοκιμάσει, δεν πιάνει. Αντιπηκτικό και τελείωσε. Αντιπηκτικό, όχι αντιψυχτικό.